ο καθηγητής Μανώλης Ανδρώνικος έδωσε στην ΕΡΤ μια αποκλειστική συνέντευξη. Δεν έχω σχεδόν καμιά αμφιβολία ότι ο τάφος αυτός που βρέθηκε στη Βεργίνα είναι βασιλικός και ακόμα περισσότερο ότι ανήκει στο Φίλιππο το Δεύτερο. Όλο αυτόν τον καιρό, όταν γράφηκε από τις εφημερίδες ότι είναι του Φιλίππου του Δευτέρου, εγώ δεν είχα πει τίποτα, γιατί δεν είχα τις αποδείξεις, παρά μόνον ενδείξεις κάπως μακρινές, κάπως αόριστες. Για να καταλήξω στο συμπέρασμα, έπρεπε να ξεκινήσω από ορισμένα αναμφισβήτητα στοιχεία. Πρώτον, ότι ο τάφος είναι βασιλικός. Και όταν λέω βασιλικός, εννοώ τάφος βασιλιά και όχι απλώς τάφος ενός μέλους βασιλικής οικογενείας. Τα στοιχεία που μας έδωσε ο τάφος είναι τα εξής. Πρώτα, υπάρχει ένα διάδημα, ένα κυκλικό διάδημα, σαν κύλινδρος, κυλινδρικής τομής, που είναι χρυσό και ασημένιο, το οποίο στο πίσω μέρος έχει μια διακόσμηση που σχηματίζει μαλλιά. Αυτό ότι έμπαινε στο κεφάλι είναι αναμφισβήτητο. Το ίδιο περίπου σχήμα διαδήματος βρίσκουμε σε πορτρέτα ελληνιστικών βασιλέων, του Αντιόχου του Τρίτου, του Ατάλου του Τρίτου, αλλά και σε αντίγραφα πορτρέτων του Αλεξάνδρου, περισσότερα από ένα. Ακόμα το βρίσκουμε στην περίφημη τοιχογραφία του Μποσκορέαλε, στο κεφάλι του Αντιγόνου του Γονατά. Επομένως, για μένα το διάδημα αυτό, ή μάλλον το αντικείμενο αυτό, είναι το διάδημα το βασιλικό. Θα μπορούσα να περιοριστώ και σε αυτά μόνο τα στοιχεία και να διατυπώσω την άποψη ότι είναι πιθανότατα ο τάφος του Φιλίππου. Αλλά την περασμένη Πέμπτη, ανάμεσα σε αυτά τα υπολείμματα κάτω, έψαξα και βρήκα 5 μικρά ελεφαντοστέινα κεφαλάκια. Τα δύο πρώτα είναι ένα γυναικείο, ένα ανδρικό, τα οποία αποδίδουν μορφές που δεν τις ήξερα. Το τρίτο όμως και το τέταρτο σαφώς εικονίζουν τον Αλέξανδρο σε νεαρή ηλικία, υποθέτω περίπου 18 χρονών, και τη μητέρα του, την Ολυμπιάδα. Την Ολυμπιάδα την ξέρουμε από πορτρέτα, αλλά είναι πολύ μεταγενέστερα. Περισσότερο με κάνει να πω την Ολυμπιάδα το γεγονός ότι μοιάζει πάρα πολύ με το γιο της, τον Αλέξανδρο. Και τέλος βρέθηκε ένα άλλο κεφαλάκι, το οποίο αναμφισβήτητα είναι του Φιλίππου, αυτό που έδειξε σήμερα στην press conference σε προβολή. Αλλά αυτή η πεντάδα ξέρουμε ότι βρισκόταν και στο Φιλιππίον που ανέθεσε ο Φίλιππος στην Ολυμπία, όπου μας λέει ο Παυσανίας, ότι έγιναν αγάλματα του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου, της Ολυμπιάδας, της μητέρας του Ευρυδίκης και του πατέρα του Αμίντα. Από το Λεοχάρη το μεγάλο αυτό γλύπτη. Όλα αυτά τα στοιχεία και το τελευταίο προπάνω το πορτρέτο, που πιστεύω ότι δεν μπορούσε να ανήκει, αυτά ανήκαν τα μικρά ελεφάντινα, πρέπει να ήταν κόσμηση κάποιου κυβωτιδίου ή ενός ξύλινου επίπλου, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορούσε να διαθέτει ένα τέτοιο κυβωτίδιο εκτός από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Επειδή δεν μπορεί να ήταν ο Αλέξανδρος, καταλήγω ότι αναγκαστικά πρέπει να είναι ο Φίλιππος.